βρέθηκε επιτέλους το όνομα των Σκοπίων. Θα ονομάζεται Τσιάο Γκλιγκόροφ. Επιμένει ο Πρωθυπουργός. Δεν γνωρίζει τίποτα για υποκλοπές. Εθιμοτυπική επίσκεψη του κύριου Παπανδρέου σε ταβέρνα της Εκάλης. Μίλησε μπροστά σε 30 μπριζόλες και 20 μπιφτέκια, τα οποία και τον αποθέωσαν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο δελτίο μας των 9 μπορείτε ακόμη να παρακολουθήσετε. Συγκλονιστική αποκάλυψη Γκελεστάθη στη Βουλή. Οι πλαστές ταυτότητες δεν ήταν γνήσιες. Νέα παρέτηση υπέβαλε ο Ανδριανόπουλος μετά από απέτηση πολλών τηλεθεατών που δεν είχαν δει την πρώτη. Έφυγε. Αηδίασε πάλι ο Μιλτιάδης Εύερτ. Αυτή τη φορά πρέπει να με πείραξε το παλιόκρασο. Να ξεκινήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, με το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Έκτακτη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών συγκάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από περίπου 2 ώρες. Γεια σου, Αλέκα. Γεια σου, Μαρία. Τι να μας θέλει πάλι? Πω, δεν έχω διαβάσει τίποτα. Ούτε και εγώ πρόλαβα. Χθες όλη μέρα βάφαμε το σιδοδρέπανο γιατί είχε ξεφλουδίσει. Και εγώ είχα βγάλει τον ψηφοφόρο μου το Θανάση Βόλτα. Μα τι μας θέλει πάλι, ρε γαμότι μου? Άκουσα ότι θα μας βάλει διαγώνισμα. Είμαι τρελένης. Για λέγε, ξέρεις τα σου όλα. Κυρίως εθνικά θέματα θα πιάσουν να πάλι. Ξέρεις τώρα, τίποτα κύρου ανάβασης, κύρου Γκλιγκόροφ, τέτοια. Α, περίμενε, μου φαίνεται ότι έρχεται αυτός ο Σπασίκλας από την Εκάλη που τα ξέρει όλα. Hi girls, hi girls, how are you? Έχεις διαβάσει? Καλά τώρα. Θα πέω στα δάχτυλα. Θα είμαι όνομα να σου λέω ημερομηνίες. Αγία Λαύρα. Α, 1821. Βαλτέτσι. Κοκορέτσι. Δερβενάκια. Γιβαρδάκια. Σαλαμίνα. Αθερίνα. Καλώς είσαι να κάνεις έτσι την κόλα σου να βλέπω. Πράμε κι εγώ. Έχω σκοράκια σε χαρτάκια και σε κασέτες. Όλα τα γεγονότα, ημερομηνίες και ονόματα λέγεται. Έχεις κινηθείς και τηλέφωνα? Ε, από τηλέφωνα όχι να το πενευτώ, αλλά έχω πιο πολλά και από το τηλεφωνικό κατάλογο. Μα το βλέπω εγώ. Σ' όλους κρεμάνε κουδούνια. Εσένα μια μέρα θα σου κρεμάσω τηλέφωνα. Πάμε κορίτσια, χτύψε το κουδούνι. Μετά από εσένα, Ανδρέα. Φαντάζομαι να με πετάξεις κανένα γριλάκι τώρα που θα γυρίσω. Μην ανησυχείς, αφενός με το γριλάκι τον έχω κλειδώσει στο υπόγειο, αφετέρου ούτε που το ξέρω. Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλάλα, τραλάλα. Έλα, θα σχέτησω. Αλέκα, σκύψε λίγο. Σκύψε κι άλλο, έλα, σκύψε, δε. Μαρία, τι έγινε, μελέτησες? Τα ξέρω, πρόεδρε, αλλά έχω τρακ. Εσείς δεν μαντράχατε για εμάς, δεν φάγατε όλα σας στο πάσκετ. Είχαμε ένα διπλό, κάτι γρυφάδα χτες το βράδυ, του σκίσαμε. Εμείς χάσαμε παρόλο που έβαλε 35 καλάθια, αλλά τα έβαλα στη δικιά μας μπασκέτα. Μην είναι κάποιοι, μην είναι τα ψηλά βουνά. Είναι τα τηλέφωνα και η κοργή. Είναι ο Σιμίτης με τον Πεπονή. Όλα είναι η πατρίδα μας, και αυτά και εκείνα, και ο Θανάσης που έχουμε στην καρδιά. Κι εγώ που έφτασα μέχρι την Κίνα, μήπως και βρω παρηγοριά. Μα τι κάνω εκεί μέσα πια? 3 ώρες τον περιμένω να παρατηθώ. Και με έχεις στήσει. Εγώ ξέρω σταλιές. Μετά τη σύσκεψη, οι πολιτικοί αρχηγοί έκαναν δηλώσεις για το τι συζητήθηκε εκεί. Προσωπικά νομίζω ότι πήγα πολύ καλά. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Αλλά κάποια στιγμή με είδε που πέταγα μια σαΐτα στην Αλέκα. Αν που κόψει κανένα βαθμό, πάω για Σεπτέμβρη. Μωρέ, εσύ θα πας από εκεί που ήρθες. Αλλά το πότε θα δούμε. Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Μήπως μπορώ να παρατηθώ γιατί βιάζομαι? Αργότερα, Διανόπουλε, δεν είναι τώρα η ώρα. Μα θα χάσω το αεροπλάνο, βιάζομαι. Αργότερα, θα χάσω και τα κότερα. Εμείς δεν εκλήθημεν, κυριέ μου. Δεν εκλήθημεν, κυριέ μου. Παρότι είμαι αρχηγή μια κοινοβουλευτική ομάδα 80 βουλευτών. Χώριανο αντιπρόεδρος. Ο extra large. Όχι, εγώ, εμένα μην βάζει μέσα στην παλιά του άνθρωπου. Εκάμαμε σύσκεψη με τον εαυτό μας. Ο Βασίλης συμφώνησε με τον Λεβέντη, ο Λεβέντης με τον Βασίλη και ο Βασίλης με τον αντιπρόεδρο. Έτσι, είναι αντιπρόεδρο. Ένα και εγώ συμφώνησα. Και εκεί σκέφτηκαν τώρα, σε αντιπρόεδρο τη Ιωνίση, ότι δεν είναι σωστό να τσακωνόμαστε. Τώρα με την παρούσα φάση που είμαστε, διότι εγώ τα έχω καλά και με την γειτονιά τα έχω. Τι δεν μπορούμε να τσακωνόμαστε τώρα με την γειτονιά, κουτουβαλίσει τι κάρτε, οπε κάτω. Στην γειτονιά θα κάποιο να σηκώσει. Καλό πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε όλοι. Και καλώ θα κάνει και συμφώνηση να τα έχουμε καλά με την γειτονιά. Εγώ πήγα πολύ καλά. Πρέπει να έχω πάρει πάνω από 40%. Άρα εγώ μπορώ να πάρω το κορίτσι και να πάμε για τα μάνια μας. Σε περίπτωση εκλογών, τηλεφωνήσει στο σπίτι και θα σε απαντήσει ο αυτόματος Τσοχαντζόπουλος. Είναι σίγουρο, πρόεδρε?
Τι λέμε τώρα, αφού το έχω βάλει στην πρίζα. Α, εγώ θα περιμένω 3 ώρες ακόμα. Άμα δεν παρατηθώ, θα σηκωθώ να φύγω. Έχω και δουλειές, αμάτια. Ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Αύπλιο. Βγείτε όξο, έφτασα. Μη βγει κανένας έξω. Μαύρο φίλη που σας έβαγε, θα σας έβρει μεγάλη συμφορά. Θα γεμίσετε όλοι κοριούς και ψήρες. Βγείτε έξω και μην ανησυχείτε. Έφερα ψηρόσκολη. Κυρίες και κύριοι, μετά τις επίμονες εκκλήσεις του Πρωθυπουργού, ο κόσμος βγήκε έξω για να τον δει πώς ακριβώς είναι. Μην το κοιτάτε απότομα, γιατί θα τρομάξετε. Πολλοί είναι κύριοι που μας συμβουλεύουν να πηδήσω. Εσείς τι λέτε? Πίδα, 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 πίδα. Μπράβο ρε σαν τα πίδα. Ναυπακτιώτες και ναυπακτιώτισες. Τον άπιανε το πρόεδρο. Ναυπιώτες και ναυπιώτισες, παλαμπιδιώτες και παλαμπιδιώτισες, Αθηναίοι και Θηβαίοι και κακοί Μυτιλινέοι. Τι είσαι πόδι, τρελάθηκες. Τρελάθηκα βέβαια. Πάω στην Αθήνα κανένας, πάω στη Θήβα κανένας. Έρχομαι εδώ, 5 και αυτοί με ομπρέλες. Δεν θα φτύσω, θα μπηλήσω. Μη έχεις στήσει, εγώ ξέρω σταλιές. Και στο μεταξύ συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το θέμα των υποκλοπών. Νέα στοιχεία έφερε στο φως ο βοηθός κοριού Δημήτρης Καμιλαράκης. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Καμιλαράκη, ούτε καν τον γνωρίζω. Εξάλλου το δικό μου επώνυμο είναι Στρουθοκαμιλαράκης. Και οι νέες αποκαλύψεις προκάλεσαν νέα ιδέα στον κύριο Μιλτιάδη Εύερτ. Το κακό παράγινε, μου βάζουν κοριούς ακόμα και στη σούπα. Κάνω έτσι χρουτ να φάω μια κουταλιά, να ο κοριός στο δόντι. Πάει το σωράγισμα. Μου λέει ο πρωθυπουργός, έχω ένα καλό δοντίατρο, το Μαυρίκι. Να ο κοριός στην κουφάλα. Βουρτσίζω τα δόντια μου το βράδυ και μ' ακούει ο Λυριγίλης. Λοιπόν, με το 3 παρετούμε. 1, 2, 3. Έφυγα. Άι στα κομμάτια κι εσύ.